προφανώς και των πολιτιστικών σχέσεων και των διπλωματικών σχέσεων, αλλά κυρίως στο οικονομικό πεδίο, να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν για αμοιβαίες επενδύσεις στις δύο χώρες. Ήδη υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν αρχίσει και αποδίδουν καρπούς, τόσο από ρωσικές επενδύσεις στην Ελλάδα, όσο και για από ελληνικούς Έλληνες επενδυτές στη Ρωσία. Προφανώς μια μεγάλη όδηση σε εμπορικές σχέσεις, οι οποίες αποτελούν πάγια στρατηγική για των δύο πλευρών και κυρίως σε γεωπολιτικό και διπλωματικό επίπεδο η διεύρυνση όλων των παραγόντων σταθερότητας σε μια ευρύτερη περιοχή η οποία δοκιμάζεται από γεωπολιτικές πιέσεις και σημαντικούς κινδύνους. Και οι δύο πλευρές θέλουν να αποτελέσουν παράγοντα σταθερότητας και σταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι η συγκυρία σήμερα μετά την οικονομική συγκυρία που διαμορφώνεται στην Ελλάδα μετά την επιτυχή κατάληξη της πρώτης αξιολόγησης και την προοπτική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια, είναι μια οικονομική συγκυρία η οποία οφείλουμε να βελτιώσουμε τους όρους και να γίνει εφικτό να αξιοποιηθεί από όλες τις πλευρές. Να γίνει μέρος η ανάκαμψη να συμπεριλάβει μια ισχυρή παρουσία και σύσφυξη των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Θα πω δύο λόγια για τον τουρισμό που αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα από τους πρωταρχικούς τομείς στους οποίους υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον. Είναι δεδομένο ότι για μας η αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι στη σημερινή συγκυρία, σύμφωνα με τις ως τώρα λήξεις, μιλάμε για μια πολύ σημαντική άνοδο της τουριστικής κίνησης, που θα αφορά τόσο τις αφήξεις όσο και την εισρωή συναλλάγματος. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, στο οποίο το φλέγον ζήτημα, δηλαδή των τουριστικών θεωρήσεων, οφείλω να πω ότι οι άμεσες και κέρδιες δράσεις που γίνονται από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών και δικές μας πρωτοβουλίες έρχονται να θεραπεύσουν τις όποιες αριθμίες δημιουργήθηκαν, ώστε να βεβαιώσουν ότι η πολιτεία θα ανταποκριθεί πλήρως στο σύνολο της τουριστικής ζήτησης από τη Ρωσία. Υπενθυμίζω ότι ο τουρισμός αυτός έχει και πολλές άλλες διαστάσεις οι οποίες συνάδουν με τη στρατηγική της κυβέρνησης στον τουρισμό. Αναφέρομαι στους δύο στόχους της τουριστικής πολιτικής, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την διεύρυνση των διασυνδέσεων του τουριστικού κλάδου με την ελληνική και άλλους τομείς ελληνικής οικονομίας. Και στις δύο πτυχές είναι πολύ σημαντικό, διότι υπάρχει μια προνομιακή σχέση των Ρώσων φύλων, τόσο από το θρησκευτικό τουρισμό, τον πολιτιστικό τουρισμό και πολλές άλλες μορφές οι οποίες αποτελούν αιχμές του δόρατος προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η στρατηγική. Επιτρέψτε μου να πω δύο-τρεις πρωτοβουλίες που έχει η κυβέρνηση γύρω από τη διευκόλυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Πρώτα και κύρια φυσικά η έμφαση που δίνει το νέο ΕΣΠΑ στη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων. Ήδη έχουν εξαγγελθεί τα πρώτα προγράμματα για τον τουρισμό που μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλειών, κυρίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στην παροχή και στη δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην τουριστική βιομηχανία μας. Το δεύτερο να υπενθυμίσω είναι ότι ο αναπτυξιακός νόμος που βρίσκεται στη διαβούλευση και θα ψηφιστεί στις επόμενες εβδομάδες,
συμβάλλει και επιδιώκει να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου στη χώρα που θα προσανατολίσει την οικονομία και τον τουρισμό μας σε αυτό που πραγματικά έχει δραστηριότητες προοπτική, δραστηριότητες δηλαδή υψηλής προστιθέμενης αξίας με έμφαση στο αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Υπενθυμίζω ότι οι νέοι μας αποτελούν ένα από τα πιο μορφωμένα ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει. Ένας στους δύο νέους Έλληνες είναι από το Πανεπιστημίο, αποτελούν το πιο καθοριστικό παράγοντα για την μεταστροφή της οικονομίας μας και την ανάκαμψή της σε επιθυμητές κατευθύνσεις. Να υπενθυμίσω ότι το πακέτο Juncker, το οποίο εγκαινιάστηκε χθες με το πρώτο επίσημο project στην Ελλάδα, περιλαμβάνει μια λίστα 42 έργων ήδη, τα οποία επιδιώκουμε να μπουν σε διάφορα στάδια ολοκλήρωση, τα οποία υπάρχουν σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές. Υπάρχουν τρία άμεσα έργα του ενδιαφέροντος του τουρισμού. Υπάρχει η μετατροπή του Τάκποντος σε συνεδριακό κέντρο, εξοχρονισμός του χανοδρομικού κέντρου του Παρνασσού, έργα ανάπτυξη αμαγικού τουρισμού, και αυτός είναι μόνο ο πρώτος συνοπτικός κατάλογος έργων τα οποία μπορούν να διευρυνθούν. Φυσικά και υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις. Η δουλειά έχει γίνει από την πλευρά του Υπουργείου Τουρισμού στο να διευρυνθεί αυτό. Το τρίτο και βασικό είναι η συνέχιση της πολιτικής πλούστευσης αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Εκεί υπάρχουν, έχουν γίνει πολλά μεγάλα βήματα και σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα συνεχίζουμε να απλοποιούμε τις διαδικασίες και να καθιστούμε τη λειτουργία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος πολύ πιο φιλική και αποτελεσματική. Όλες παραπάνω επιδιώξεις φιλοδοξούμε να αποτελέσουν έφορο έδαφος για την ενίσχυση συνεργασίας Ελλάδας και Ρωσίας σε όλους τους κλάδους, αλλά κυρίως στον κλάδο του τουρισμού. Είμαι βέβαιος ότι και οι δύο χώρες θα εμβαθύνουν πλέον τις παραδοσιακές τους σχέσεις και θα επιβεβαιώσουν την ιστορική φιλία και κατανόηση των δύο λαών. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στο φόρουμ.